πώς εφαρμόζεται η μετοχή στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού στο βάπτισμα. Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι εδώ ο άνθρωπος, ο πιστός που καλείται να μπει στη ζωή του Χριστού, πρέπει να μπει σε ολόκληρη τη ζωή του Χριστού, αυτή που έζησε ο Χριστός όταν ήταν στον παρόντα κόσμο. Δηλαδή πρέπει ο πιστός να πεθάνει μαζί με τον Χριστό και να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό. Αλλά ο μεν Χριστός πέθανε πραγματικά και αναστήθη πραγματικά, ο άνθρωπος όμως ζήτως με συμβολικών τρόπων εκείνο το οποίο έζησε ο Χριστός και μπαίνει διά του συμβόλου εις την οντολογία του Χριστού. Τι είναι τρόπο? Στο βάπτισμα με την τριπλήν κατάδυση και ανάδυση. Είδατε στην κολυμβήθρα, καταδύομαι το βαπτιζόμενο παιδί, το βουτάμε, καταδύομαι, το βουτάμε στο νερό και το αναδύομαι, το σηκώνομαι. Καταδύομαι, αναδύομαι, καταδύομαι, αναδύομαι. Και τι λέμε? Βαπτίζει τον δούλο στο Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός στην πρώτη κατάδυση, του Υιού στη δεύτερη κατάδυση και του Αγίου Πνεύματος στην τρίτη κατάδυση. Εδώ, παιδιά, έχουμε δύο δόγματα σε αυτή την κίνηση. Έχουμε δύο δόγματα. Το πρώτο δόγμα είναι τα λόγια που λέμε του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει το όνομα. Δεν λέει στα ονόματα. Το κατά Ματθαίον λέγει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να βαπτίζεται, που σημαίνει ότι είναι ένας Θεός, ένα όνομα. Τρίτα πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ώστε μιλάμε για το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Βαπτιζόμαστε εν ονόματι της Αγίας Τριάδος. Ομολογούνται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Η κατάδυση και η ανάδυση είναι η Ανάσταση, συγγνώμη, είναι ο θάνατος, ο τριήμερος, τον τάφο. Και η Ανάσταση του Χριστού. Εδώ όμως είναι του Χριστού. Πού? Στην ανθρωπίνη του φύση. Εδώ τι ομολογούμε? Το δεύτερο μέγα δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Έτσι βλέπει κανένας, παιδιά, με αυτά, μόνο με αυτές τις κινήσεις και με αυτά τα λόγια, να διατυπώνει και να ομολογεί την πίστη του στα δύο αυτά μεγάλα δόγματα. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Ώστε με τον τρόπον αυτόν, ενώ είναι συμβολικός, κατά οντολογικών τρόπων εμφυτευόμεθα, όχι συμβολικά, οντολογικά, μέσα στο σώμα του Χριστού και γινόμεθα ένα και ταυτιζόμεθα με το σώμα του Χριστού. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Ότι η ζωή μας, λέει, είναι κρυμμένη μέσα στο Χριστό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, δηλαδή η ζωή μας, τότε και εσείς, λέει σε μια του επιστολή, θα φανερωθείτε. Δηλαδή θα γίνετε φανεροί με την Ανάσταση των νεκρών, ώστε η μετοχή μας σήμερα κατά συμβολικών τρόπων περνάμε στην οντολογία όμως του σώματος του Χριστού. Αυτά όλα δείχνουν πως ο άνθρωπος μετέχει στον θάνατον και την Ανάσταση του Χριστού.